Ξεκινάει η ενημέρωση, κυρίε και κύριοι, από το Υπουργείο Υγεία. Βλέπουμε και τον κύριο, κύριο Αβγενάκη. Απόψε, καλωσορίσμα στο Υπουργείο Υγεία <Συδρυντή> του Υπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αβγενάκη, ο οποίο θα μα παρουσιάσει τι θα ισχύσει στον χώρο του αθλητισμού εραστεχνικού και επαγγελματικού από τι 4 Μαου. Κύριε Καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σα. Έω σήμερα, περισσότερα από 3.248.000 κρούσματα του νέου κοροναϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότεροι όμως από ένα εκατομμύριο 16.000 συνάνθρωποι μας, ενώ μολύνθηκαν, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 229.399 θάνατοι. Σήμερα ανακοινώνουμε 15 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.591, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες. 591 θεωρούνται σχετιζόμενα με από το εξωτερικό, και 1.286 σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 38 συμπολίτε μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 10 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 87% έχει υποκείμενο νόσημα... ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 74 ασθενείς έχουν εξέλθει τη ΜΕΘ. Τέλος... Έχουμε έναν ακόμα καταγεγραμμένο θάνατο και 140 θανάτους συνολικά στη χώρα. 37 ήταν γυναίκες, το 26,4% και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 92% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 75.170 κλινικά δείγματα. Έως σήμερα έχουν αναρρώσει 1.374 άτομα έχουν πάρει εξωτήριο σπίτι τους 428 ασθενείς μετά από νοσηλεία... ενώ 946 θετικοί ασθενείς έχουν αναρρώσει το σπίτι τους. Σχετικά με τη στρατηγική του διευρυσμένου εργαστηριακού ελέγχου... και ποιον συνάνθρωπό μας θα αφορά στην επόμενη φάση... η Επιτροπή μας, η οποία ακόμα συζητά, εισηγήθηκε τα κατωτέρω. Ο εργαστηριακός έλεγχος για μοριακή ανίχνευση του νέου κορονοϊού συστήνεται σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού σε όλα τα άτομα με συμπτώματα οξία λίμωξης του αναπνευστικού συστήματος συμβατά με τη νέα νόσο. Ιδιαίτερη σημασία και προτεραιότητα δίνεται στις κάτωθε κατηγορίες. Ασθενείς με σοβαρή οξία λίμωξη που νοσηλεύονται ή χρειάζονται νοσηλεία, ηλικιωμένα άτομα άνω των 65 ετών και άτομα με σοβαρή υποκείμενη νόσο, προσωπικό υπηρεσιών υγεία ανεξάρτητα από το ιστορικό επαφή για να μειωθεί ο κίνδυνο μετάδοση στου ασθενή και η διασφάλιση ομαλή λειτουργία των υγειονομικών δομών. Οι φιλοξενούμενοι και εργαζόμενοι σε κλειστέ δομέ, όπω αυτέ τη φροντίδα ηλικιωμένων ή χρονίω πασχόντων, δομέ αστέγων, προσφύγων, μεταναστών και καθώ και άλλε δομέ με συνθήκε συγκροτισμού, όπω οι φυλακέ, τα στρατόπεδα, οι κλειστέ δομέ ψυχική υγεία. Προσωπικό υπηρεσιών πρώτη γραμμή για τη λειτουργία του κράτου και στενέ επαφέ επιβεβαιωμένου κρούσματο για την καλύτερη χνηλάτιση και εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων. Σχετικά με τη διάγνωση του ιού σε ασυμπτωματικά άτομα, αυτή γίνεται με προτεραιότητε στι εξή κατηγορίε, όπω προσωπικό και φιλοξενούμενο κλειστών δομών, άτομα που πρόκειται να εισαχθούν για νοσηλεία ή χορήγηση χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, ακτινοθεραπεία σε κλινικέ τμήματα υψηλού κινδύνου. Όπω παραδείγματο χάρη ογκολογικέ κλινικέ, αιματολογικέ κλινικέ, τμήματα μεταμόσχευση, εγγύου που εισάγονται για το κετό και βέβαια φιλοξενούμενο σε δομέ με υψηλή επίπτωση λίμωξη ή διαπιστωμένε ηρωέ κρουσμάτων. Σχετικά με τα περίφημα αντισώματα, που δεν είναι αυτό ο εργαστριακό έλεγχο για τον οποίο σα μιλούσα τόση ώρα, τόση ώρα σα μιλούσα για το μοριακό εργαστριακό έλεγχο που κάνουμε μέχρι σήμερα και διαγυγνώσουμε την νόσο. Σχετικά λοιπόν με την ενεργητική διαδικασία ανείχνευση αντισωμάτων, αυτή εφαρμόζεται για επιδημιολογικού σκοπού και μόνο. Ε, αυτή τη στιγμή για την επιδημιολογική καταγραφή τη επιδημία στη χώρα θα υλοποιηθεί μεγάλο πρόγραμμα. Και φυσικά στο μέλλον για την ασφαλή επιστροφή συνεργασία προσωπικού υπηρεσιών πρώτη γραμμή όπω η υγειονομική. Δεν είμαστε όμω ακόμα εκεί γιατί το πιο σημαντικό είναι τα αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας αυτών των τεστ, ώστε να πληρούνται κύρια κριτήρια αξιοπιστίας που έχει θέσει η Επιτροπή μας. Σε πολύ πρόσφατη δημοσίευση από την Κίνα, σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, εντός 19 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων, μια πολύ αξιόπιστη τεχνική αντισωμάτων διαπίστωσε 100% θετικότητα για IgG αντισώματα, τα αντισώματα που δείχνουν ανοσία, σε αυτούς που συμμετείχαν. Επίσης, χθες ανακοινώθηκαν προκαταρκτικά θετικά αποτελέσματα για ένα από τα φάρμακα που δοκιμάζονται στη θεραπεία της νόσου σε μια μελέτη με περισσότερο, περισσότερους από χίλιους ασθενείς η οποία έδειξε πως οι ασθενείς ανέρωσαν γρηγορότερα. Επίσης, άλλο φάρμακο που δοκιμάστηκε σε τρεις εργαστριακές μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και αφορά τους υποδοχείς, δηλαδή την πόρτα που χρησιμοποιεί ο ιός για να μπει στον οργανισμό, εμπόδισε, εμπόδισαν αυτές, αυτό το νέο φάρμακο τον, την είσοδο του ιού και τον πολλαπλασιασμό του στα κύτταρα. Εγώ θέλω να βλέπω το πεδίο τη πανδημία σαν μια ευκαιρία να αποδεχτούμε πω πετύχαμε μια μεγάλη νίκη. Μια νίκη για τη ζωή. Μια ευκαιρία να πάμε μπροστά, υιοθετώντα επιστημονικέ τοποθετήσει με τα έω τώρα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα. Δεν πρέπει να μετατρέπεται αυτή η ευκαιρία σε μια ευκαιρία για αντιπαράθεση. Ιδιαίτερα τώρα που είμαστε σε καλό σημείο. Χάρη στη θυσία και στην υπευθυνότητα όλων μας, αλλά και όλων σας. Είμαστε όλοι μαζί. Αναγνωρίζουμε τις θυσίες των ανθρώπων. Αναγνωρίζουμε την αγωνία για το οικονομικό μέλλον. Εμείς, σαν Επιτροπή, καθημερινά η αγωνία μας είναι να έχουμε επάρκεια στα επιστημονικά ζητήματα, ώστε να τοποθετηθούμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στα ερωτήματα της πολιτείας. Ο κοινός στόχος είναι η προστασία όλων μας. Όλη αυτή η εμπειρία αποτελεί μια ευκαιρία για να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλεια, για περισσότερη εκπαίδευση σε θέματα δημόσια υγεία, από την υγιεινή και τα μέτρα ατομική προστασία μέχρι την περισσότερη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, την εθελοντική του συμμετοχή, την κοινωνική πρωτοβουλία, στο πνεύμα τη αλληλεγγύη. Όλα αυτά είναι ακόμα πιο δυνατά, πιο ισχυρά μέσα από αυτή την πανδημία. Όλα αυτά θα γίνονται με διαφάνεια, στα πλαίσια ηθικών επιταγών και με τη χρησιμοποίηση κανόνων εποπτείας. Προσπαθούν κάποιοι κύκλοι να τονίσουν υπέρμετρα τι επιστημονικέ αβεβαιότητε. Δεν τι ξέρουμε δηλαδή εμεί. Και να βγάλουν αντιφάσει προ τα έξω, προ τον κόσμο. Να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου με ψευδοεπιστημονικά επιχειρήματα. Που εκφράζουν την αγωνία, γιατί εμεί δεν έχουμε αγωνία. Πιστέψτε με, αντίθετα με την επιθυμία μα, είναι πιστό σύντροφο όλων μα στην κοινή προσπάθεια. Ελπίζω πω δεν είναι στην πρόθεση όσων τα χρησιμοποιούν να λειτουργήσουν με διαλυτικό σκοπό να κλονίσουν την προσέγγιση και τη στρατηγική μα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το πω πιο καθαρά. Είμαστε συμμέτοχοι σε μια κοινή προσπάθεια, για την οποία από τα βάθη τη καρδιά μου σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Καρδαλιά. Καλησπέρα σα και από την Πολιτική Προστασία. Τρεις ημέρες μένουν για να ολοκληρώσουμε το πρώτο τμήμα τη προσπάθειά μα και να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, είναι σίγουρο ότι η κόπο μα έχει καταβάλει όλου και πω όλοι θα θέλαμε να περάσουμε αυτέ τι τρει ημέρε διαφορετικά. Α σκεφτούμε όμω ότι κάθε μέρα που μένουμε σπίτι κάνει ακόμα πιο ισχυρά τα θεμέλια πάνω στα οποία θα στηριχθούμε για να κάνουμε το επόμενο βήμα από Δευτέρα. Αύριο υποδεχόμαστε την Πρωτομαγιά με καιρό πραγματικά ανοιξιάτικο. Όπω και το Πάσχα, θα περάσουμε την αυριανή μέρα διαφορετικά. Είτε στο σπίτι, είτε μια βόλτα γύρω από αυτό, στο πλαίσιο αυτών που προβλέπονται. Επαναλαμβάνω ότι δεν επιτρέπονται μετακινήσει μακριά από τον τόπο μόνιμη κατοικία μα, δεν επιτρέπεται να πάμε ούτε στο εξοχικό, πόσο μάλλον στο χωριό. Την Πρωτομαγιά επίση γίνονται κάθε χρόνο μεγάλε κεντρώσει από πολιτικά κόμματα, από οργανώσει και συνδικάτα. Φέτο είναι αλλιώ. Προσβλέπουμε ότι όλα τα σωματεία των εργαζομένων, αλλά και όλε οι πολιτικέ δυνάμει, θα αναγνωρίσουμε τη στάση του στην κρισιμότητα των στιγμών, του κινδύνου πρώτα απ' όλα για τα ίδια τα μέλη του και θα συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Θα σεβαστούν τη συλλογική προσπάθεια και τον αγώνα γιατρών, νοσηλευτών και όλων εκείνων που κάνουν τα πάντα για την αποφυγή διασποράς του ιού. Θέλω να επενθυμίσω για ακόμη μια φορά ότι μέχρι τη Δευτέρα ισχύουν στο ακέραιο τα περιοριστικά μέτρα κίνησης, άρα μέχρι τότε απαιτείται έντυπο και SMS για κάθε αναγκαία μετακίνηση. Τήρηση των οδηγιών απαιτείται και στη συνέχεια της προσπάθειάς μας. Γι' αυτό και θα παραλαμβάνουμε συνέχεια του κανόνε τη νέα μα καθημερινότητα από Δευτέρα. Πρόκειται για πρωτόγνωρε καταστάσει και το επαναλαμβάνω, μελετάμε το κάθε μα βήμα με προσοχή. Έτοιμο δρόμο δεν υπάρχει. Ούτε μάνιουαλ που θα συμβουλευτούμε. Βαδίζουμε σε χαρτογράφη τα νερά, αλλά με την εμπειρία, τι επιστημονικέ γνώσει, τι επιχειρησιακέ μα δυνατότητε σε πλήρη συναγερμό. Γι' αυτό και μιλάμε για σχέδιο το οποίο μπορεί στην πορεία να τροποποιείται αναλόγως των εξελίξεων. Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τι γίνεται σε κάθε χώρα, όπως και άλλες χώρες παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τι κάνουμε εμείς. Ο καθένας προσπαθεί να αντλήσει εμπειρία από θετικέ πρακτικές. Προχωράμε με βάση τις επιστημονικές συμβουλές. Πρώτο μέλημα, όπως έχουμε δείξει όλο αυτό το διάστημα, η υγεία των πολιτών. Αυτή είναι η βασική αρχή κάθε απόφασης, κάθε σχεδίου. Η νέα καθημερινότητα σημαίνει και νέες συνήθειες και νέο τρόπο Δημόσια συμπεριφορά. Κοινό στοιχείο, η ευθύνη. Οι νέοι κανόνε ανακοινώθηκαν έγκαιρα, προκειμένου να υπάρχει επαρκή χρόνο προετοιμασία. Χέρια πλένουμε, αποστάσει κρατάμε, μάσκες φοράμε. Χέρια, αποστάσει, μάσκε. Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μα. Την ίδια στιγμή συγκεντρώνουμε όλα τα ερωτήματα, ώστε αύριο και μεθαύριο να υπάρχουν απαντήσει από αυτήν εδώ την ενημέρωση στι όποιε απορίε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η σταδιακή επαναφορά σε μια νέα καθημερινότητα θα γίνει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα, ώστε να μην υπάρξει κάποιο αναγκαστικό πισωγύρισμα. Μένουμε σπίτι μέχρι Δευτέρα και στη συνέχεια βγαίνουμε με προσοχή, με βάση του νέου κανόνε, ώστε να μένουμε ασφαλεί. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι από Δευτέρα είναι η ελεύθερη κίνηση των πολιτών εντό του νομού, δηλαδή τη Περιφερειακή Ενότητα, μόνιμη κατοικία του, με εξαίρεση τι Μητροπολιτικέ περιοχέ Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου μετακίνηση επιτρέπεται εντό των χωροταξικών ορίων τη ίδια Μητροπολιτική Περιοχή. Όσον αφορά στα επιχειρησιακά ζητήματα, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι ολοκληρώνεται σήμερα στι 8 το βράδυ η παράταση τη καραντίνας που αφορούσε το τμήμα του κισμού Νέα Μήνη στη Λάρισα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και δημόσια τους κατοίκους του κατοίκου του κισμού, αλλά και τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Θεσσαλία, ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Κώστα Γοραστό, για τη συνεργασία του και την υπομονή του κατά το προηγούμενο διάστημα. Θα ήθελα επίση να σα πληροφορήσω ότι τι τελευταίε ημέρε έχει πραγματοποιηθεί ένα των δειγματοληπτικών ελέγχων από συνεργεία του ΕΟΔΗ και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικό... Πολιτική Προστασία σε 14 δομέ που φιλοξενούν συνανθρώπου μα, οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι στην παρούσα συγκυρία. Πιο συγκεκριμένα, 1.280 δείγματα ελέγχθηκαν στο γυροκομείο Αθηνών, στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, στη δομή Μεταβατικής φιλοξενία Αστέγων Χριστών, στο κέντρο φιλοξενία Τα στο Καρέλιο Ίδρυμα, στο κοινωνικό ΕΚΑΒ Αγίου Ιωάννη Ρέντι, στην Πεδούπολη Αγίου Αντρέα και στην Πεδούπολη Αγία Βαρβάρα, στο Κέντρο Κοινωνική Πρόνοια Περιφερεια Αττική, στο Κέντρο Αποκατάσταση Δραπετσόνα, στο Αναρωτήριο Πεντέλη, στο παράρτημα αποθεραπεία και αποκατάσταση παιδιών με αναπηρία βούλα, καθώ και στα παραρτήματα ΑΜΕΑ Δυτική και Ανατολική Αθήνα. Κλείνοντα, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στον απολογισμό των ελέγχων. Όσον αφορά στι πτήσει εξωτερικού, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι χθε έφτασαν στη χώρα μα δύο τακτικέ πτήσει, στι οποίε επέβαιναν συνολικά 159 άτομα. Όλου του υποβλήθησαν σε τεστ και μόνο ένα δείγμα ήταν θετικό. Τελειώνοντα, η έλεγχοι τήρηση των μέτρων από τα αρμόδια ελεκτικά όργανα συνεχίζονται και θέλω να σταθώ με έμφαση σε αυτό. Χθε επιβλήθηκαν 57 πρόστιμα για μετακίνηση εκτό Περιφερειακή Ενότητα, ενώ βεβαιώθηκαν 1.300 1.301 παραβάσει για άσκοπη μετακίνηση, τι περισσότερε σε μια μέρα από την αρχή τη κρίση, και επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Επίση, βεβαιώθηκαν 6 παραβάσει και συνελήφθησαν 9 άτομα για λειτουργία καταστημάτων παρά τη σχετική απαγόρευση. Θέλω να χτυπήσω καμπανάκι. Πραγματικά δεν αντιλαμβανόμαστε αυτή τη χαλάρωση. Να επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι τα μέτρα ισχύουν στο ακέραιο μέχρι τη Δευτέρα. Αυτό το τρίμερο από αύριο είναι σημαντικό στην εφαρμογή του σχεδίου μας. Γι' αυτό μένουμε σπίτι. Οποια, άλλη λογική είναι παντελώς επικίνδυνη. Τα αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, σε τρει μέρε μπαίνουμε σε μια νέα φάση τη προσπάθειά μα. Σε μια φάση που η τήρηση των κανόνων γίνεται ακόμα πιο σημαντική, ακόμα πιο κρίσιμη. Ξανατονίζω, μέχρι τη Δευτέρα τα μέτρα που τηρούμε είναι αυστηρά αλλά είναι ξεκάθαρα. Συνοψίζονται σε μία πρόταση. Μένουμε στο σπίτι μα. Από τη Δευτέρα τα πράγματα αλλάζουν. Αναπόσπαστο κομμάτι τη νέα μα πραγματικότητα η τήρηση όλων των κανόνων υγιεινή και των μέτρων ατομική προστασία. Συνεχίζουμε να παραμένουμε υπεύθυνοι συνεχίζουμε να μένουμε ασφαλείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο κύριο Αυγενάκης. Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας για την υπεύθυνη και όριμη στάση που κράτησαν όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε όλοι περήφανοι για αυτή την κατάκτηση. Η πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση που έδειξαν είναι πρωτοφανή. Όπω συγκινητική είναι η στάση και η προσφορά τη αθλητική οικογένεια όλη αυτή την περίοδο. Για πρώτη φορά, η αθλητική οικογένεια ενωμένη, πέρα και πάνω από διαχωριστικέ γραμμέ και έξω από το κυνήγι των επιδόσεων, εξέπεψε μηνύματα αισιοδοξία και αλληλεγγύη προ όλη την κοινωνία. Αγκάλιασε το μήνυμα Μένουμε στο σπίτι και προώθησε στο πλαίσιο του προγράμματο Ζή Αθλητικά δράσει για την προαγωγή τη υγεία μέσα από την άσκηση στο σπίτι, τη σωστή διατροφή και βέβαια την εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιούμε στι αθλητικέ μα εγκαταστάσει όλη την Ελλάδα. Προχωρήσαμε και ένα βήμα παραπέρα. Μεγάλα ονόματα του αθλητισμού παρέχουν ακόμα και σήμερα σε δημοπρασίε προσωπικά ενθύμια από τι μεγάλε επιτυχίε του για να ενισχύσουν το λογαριασμό του Υπουργείου Υγεία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Επαγγελματίε, αθλητέ, προπονητέ, ομοσπονδίε, αθλητικέ ενώσει, σωματεία, ΠΑΕ και ΚΑΕ με δράσει και δωρέε, στηρίζουν την κοινωνία και το δημόσιο σύστημα υγεία. Του ευχαριστούμε όλου, όλου θερμά, διότι επιβεβαίωσαν τι διαχρονικέ αξίε του αθλητισμού. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ξεχωριστά του εργαζόμενου τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τη Διοικήση των Εποπτευομένων Φορέων. Αγαπητοί συμπολίτε μα, με αίσθημα ευθύνη σήμερα, πολιτεία και πολίτε, οφείλουμε να συνεχίσουμε τη μάχη χωρί εφησυχασμό. Σήμερα ερχόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Ο κορονοϊό δεν έφυγε. Τον αντιμετωπίζουμε με οριμότητα, προσοχή, υπευθυνότητα αλλά και ατομική ευθύνη. Για το λόγο αυτό, συστήσαμε η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή Αθλητισμού, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, η οποία η επιτροπή εκπονεί δυναμικά υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία επικαιροποιούνται ανάλογα τι εξελίξει, τη διεθνή εμπειρία και τα επιστημονικά δεδομένα για την ασφαλή λειτουργία και την τήρηση των κανόνων υγιεινή στην επανεκκίνηση του αθλητισμού. Σήμερα ανακοινώνουμε ενδεικτικά τι βασικέ αρχέ των υγειονομικών πρωτοκόλων και τον προγραμματισμό των προσεχών εβδομάδων για τη σταδιακή και ασφαλή επανεκκίνηση τη αθλητική δραστηριότητα. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα προπόνηση για αθλητέ, προπονητέ και προσωπικό ομάδων, αλλά και για διοικητικό και τεχνικό προσωπικό αθλητική εγκατάσταση, ενδεικτικά έχουν ω εξή. Τηρούμε κατάλογο για όσου εισέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση, διαμορφώνουμε μία είσοδο. Διεξάγουμε έλεγχο των εισερχομένων στου αθλητικού χώρου, μέσω τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου με το πρόσφατο ιστορικό του, Πέραν των αθλητών, όλοι οι υπόλοιποι φοράνε μάσκε. Κρατάμε αποστάσει δύο μέτρων από κάθε άλλο άτομο. Δεν κάνουμε χειραψίε ή αναγκαλισμού. Αποφεύγουμε να αγγίζουμε το πρόσωπό μα. Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τα δικά μα αθλητικά είδη, τα οποία πλένουμε στο σπίτι μα. Προτιμάμε τη μεταφορά προ και από τον αθλητικό χώρο με το δικό μα μέσο μεταφορά. Ενημερώνουμε άμεσα σε περίπτωση που έχουμε συμπτώματα πυρετού, βίχα, δύσπνοια και υπέρμετρη κόπωσης ή έχει κάποιο από την οικογένειά μα. Αν έρθουμε στη διάρκεια τη προπόνηση σε επαφή με άλλο άτομο, αρχικά πλένουμε διεξοδικά τα χέρια μα ή χρησιμοποιούμε, και στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε αντισηπτικό και στη συνέχεια ξεπλένουμε το πρόσωπό μα με μπόλικο νερό. Όσον αφορά τη χρήση οργάνων απολυμένονται, μετά τη χρήση ανααθλητή. Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά δικά μα μπουκάλια με νερό, κατά προτίμηση εμφιαλωμένο. Τα αποδητήρια, τα ντουζ. Τα κλειστά γυμναστήρια και τα κηλικεία τη εγκατάσταση παραμένουν κλειστά. Αποφεύγουμε τις τουαλέτες. Αν τα ρούχα προπόνηση απολυμμένονται από την ομάδα, τα βάζουμε σε μια ιδωτοδιαπερατή τσάντα και τα αφήνουμε στη μέρημνα του συλλόγου. Όπω είπαμε, η άρση των περιοριστικών μέτρων και η επανεκκίνηση τη αθλητική δραστηριότητα θα γίνεται σταδιακά. Η περίοδο αυτή είναι πιλωτική και όσα ανακοινώσουμε σήμερα θα ισχύσουν από την προσεχή η 5 Μαΐου έως και σχεδόν τα μέσα του μήνα όπου και θα επανέλθουμε. Πρώτον, αρχικά θα επιτραπούν όλες οι ατομικές προπονήσεις στους αθλητές και στις αθλήτριες που έχουν ήδη προκριθεί ή διεκδικούν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες σύμφωνα με την εισήγηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Δεύτερον, θα επιτρέπουν ακόμα για αθλητές ηλικιών εφήβων, νεανίδων και μεγαλύτερες ηλικίε, μόνο προπονήσεις σε ανοιχτούς χώρους και μόνο για ατομικά αθλήματα χαμηλής επικινδυνότητας όπως τένις, ποδηλασία δρόμου, γκολφ, υπασία, σκοποβολή, τοξοβολία, κολύβηση ανοιχτής θαλάσσης, ορειβασία, αναρρίχηση σε ανοιχτούς χώρους, τρίαθλο, υποβρύχια δραστηριότητα, μηχανοκίνητος αθλητισμός, αεραθλητισμό, χειμερινά αθλήματα. Πάντα υπό τι προποθέσει που ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και με ιδιαίτερη έμφαση στην ατομική ευθύνη. Τρίτον, για τα μαχητικά αθλήματα. Πάλι, τέκ βοντό, πυγμαχία, τσούντο, καράτε, ζιουζίτσου, παγκράτιο, κινγκ και άλλα, επιτρέπεται προπόνηση μόνο φυσική κατάσταση και μόνο σε ανοιχτού χώρου. Εννοείται χωρί επαφή και τηρώντα τι αποστάσει μεταξύ του οι αθλητέ. Τέταρτον, προπονήσεις αθλημάτων υγρού στίβου σε κολυβιδικές δεξαμενές, θαλάσσιο σχή και αθλήματα παραλίας, όπως για παράδειγμα beach volley, θα επιτραπούν σε επόμενο χρόνο. Πέμπτον, όπως σε μεταγενέστερο χρόνο, θα ληφθεί μέρημνα και για τους αθλητές αμαία. Και επειδή ερωτώ με συχνά για την εξέλιξη των πρωταθλημάτων, των δημοφιλών κυρίω αθλημάτων και ειδικά του ποδοσφαίρου, απαντώ. Ψηφίσαμε διάταξη την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή που δίνει τη δυνατότητα στι διοργανώτερε αρχέ να αποφασίσουν αν θα διακόψουν τα πρωταθλήματά του ή θα τα ολοκληρώσουν σε επόμενο χρόνο, μέσα στο καλοκαίρι και πάντα φυσικά σύμφωνα με τι οδηγίε των ειδικών. <κυρίζει> Για την περίπτωση τη πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου, θα επιτραπεί από την προσεχή η 5 Μαου, η προπόνηση ομάδων ποδοσφαίρου των ΠΑΕ μελών τη Super League 1. Σε αυστηρό ολιγομελή τμήματα 6 8 αθλητών. Πάντοτε σε ανοιχτά γήπεδα με ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα βασισμένα και στα διεθνή δεδομένα. Η προπόνηση θα αφορά αυστηρά στην επαναφορά της φυσικής κατάστασης των αθλητών, στην ενδυνάμωση και στη βελτίωση ατομικής τεχνικής. Αναμένουμε τις οριστικές αποφάσεις των διοργανωτών στα άλλα ομαδικά αθλήματα όπως μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, χάντμπολ, προκειμένου να εξεταστεί και για αυτά η δυνατότητα ατομικών πάντοτε προπονήσεων σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση πάντω, η επανεκκίνηση των αθλητικών δραστηριοτήτων, ακόμα και των προπονήσεων, θα είναι και κλεισμένων των θυρών. Επιπλέον, η δική μου θα υπάρξει για του υποψήφιου μαθητέ των πανελλαδικών που έχουν δηλώσει σε ΦΑ, στρατιωτικέ σχολέ και σχολέ σωμάτων ασφαλεία, ώστε στο αμέσω επόμενο στάδιο άρση των περιορισμών και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, να μπορούν να προπονηθούν επαρκώ για τα αγωνίσματα στα οποία θα εξεταστούν. Η μέρημνα θα υπάρξει και για του αθλητέ μαθητέ. Για, τον, για την κατά το δυνατόν ολοκλήρωση τουλάχιστον των πρωταθλημάτων εφήβων και νεανίδων όλων των ομοσπονδιών, που τα αποτελέσματά του συνυπολογίζονται στη μοριοδότηση όσων συμμετέχουν φέτο στι πανελλαδικέ εξετάσει. Επίση, δεν πρόκειται να επιτραπεί η λειτουργία των υπαίθριων γυμναστηρίων που έχουν εγκαταστήσει αρκετοί Δήμοι σε πάρκα και πλατείε. Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση για αθλητικέ διοργανώσει Δήμων ή άλλων φορέων όπω μαραθωνίους, μαζικό αθλητισμό, ούτε για τη λειτουργία καμπ και κατασκηνώσεων. Αγαπητοί συμπολίτε μου, ο αεραστεχνικό αθλητισμό αποτελεί βασικό πυλώνα τη κοινωνική δραστηριότητα. Είναι απαραίτητο να στηριχθεί για να συνεχίσει να επιτελεί το σπουδαίο ρόλο του στην κοινωνία. Αποτελεί άλλωστε προτεραιότητα και του ίδιου του Πρωθυπουργού τη χώρα μα. Προχωράμε ταχύτατα στη δημιουργία Μητρώου Αθλητικών Φορέων, ώστε να αποτυπώσουμε το εραστηνικό αθλητικό περιβάλλον και να ανταποκριθούμε πιο αποτελεσματικά στι πραγματικέ ανάγκε που προέκυψαν λόγω τη πανδημία. Την ίδια ώρα, οι διοικήσει των αθλητικών κέντρων τη χώρα μα, σε όλη τη χώρα, που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είναι έτοιμε να προχωρήσουν σε γενναίε οικονομικέ διευκολύνσει για τη στήριξη των αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων και των χιλιάδων αθλητών μας. Ελπίζουμε ότι θα, μπορέσουμε να πράξουν, θα μπορέσουν να πράξουν, το ίδιο και οι αντίστοιχε διοικήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι βέβαιο ότι η κρίση της πανδημίας που βιώνουμε δημιούργησε ευκαιρίες. Καλλιεργήθηκε ακόμη περισσότερο η κουλτούρα της ατομικής άθλησης, της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και φυσικά της τροφής σε ένα πιο υγιεινό μοντέλο ζωής. Το γεγονός αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Στηρίζουμε στην κατεύθυνση της προαγωγής της υγείας μας και σας καλώ να αναζητήσουμε μορφές εναλλακτικού αθλητισμού και να ανακαλύψουμε τη χαρά αυτών των δραστηριοτήτων αλλά και την αστήρευτη ομορφιά της χώρας μας. Μάλιστα, στη φάση μετάβασης του αθλητισμού, στην ψηφιακή εποχή, δημιουργούμε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ψηφιακή αθλητική κάρτα. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα Άθληση για Όλους, εξετάζεται το θέμα τη παράταση των συμβάσεων των γυμναστών. Ωστόσο, το ερώτημα πολλών για την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων και τη χρήση όλων και από όλου των χώρων άθληση δεν γίνεται να απαντηθεί σήμερα. Η κατάσταση θα εξετάζεται διαρκώ και θα αναπροσαρμόζονται οι αποφάσει πάντοτε βάσει των γνωμοδοτήσεων και των συμβουλών των ειδικών επιστημόνων, του οποίου και ευχαριστούμε θερμά. Ολοκληρώνοντα υπενθυμίζω, τηρούμε απαρέγκλητα τα τη υγειονομικά πρωτόκολλα, δίνουμε έμφαση στην ατομική υγιεινή και την ατομική ευθύνη. Προστατεύουμε την κοινωνία και την αθλητική οικογένεια. Μένουμε ασφαλείς. Αθλούμαστε υπεύθυνα για να κατακτήσουμε νέες κορυφές. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Λιφεροπούλου από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Κύριε καθηγητά, Είχατε πει παλαιότερα ότι τα παιδιά αποτελούν υγειονομικέ βόμβε. Γι' αυτό και τα σχολεία έκλεισαν πρώτα. Τι ακριβώ έχει αλλάξει το διάστημα αυτό, Τι νέα επιστημονικά δεδομένα προσθέθηκαν που τεκμηριώνουν ότι ο κίνδυνο μεταδοτικότητα τη νόσου από τα παιδιά είναι τελικά μικρότερο από αυτόν που πιστεύαμε. Επίση, γιατί η χρήση μάσκα δεν είναι υποχρεωτική στα σχολεία. Καταρχά, δεν είπα ποτέ ότι τα παιδιά είναι υγειονομικέ βόμβε. Αλλή μονό μου. Νόμου. Αν έλεγα τέτοιο πράγμα, έπρεπε να καθαρέσετε αμέσω από εκπρόσωπο να βρείτε άλλον εκπρόσωπο τύπου. Ε, κατά δεύτερο λόγο, αυτό που με μαθηματική βεβαιότητα ισχύει για τα παιδιά είναι ότι κινδυνεύουν λιγότερο από την νόσο. Και όλο και περισσότερα δεδομένα δημοσιεύονται συνέχεια και από την Κίνα, από την πρώτη επιδημία και από τι επιδημίε τη Ευρώπη και από τι επιδημίε των ΗΠΑ. Της Αμερικής, ότι τα παιδάκια, δόξα τω Θεώ, ευτυχώ κινδυνεύουν λιγότερο από την νόσο. Γι' αυτό και προηγούνται στι προσπάθειε επανόδου τη κοινωνία σε μια κανονικότητα. 14 χώρε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουν αποφασίσει ήδη για επανένταξη των παιδιών στα σχολεία. Δεν είμαστε μόνο εμεί. Και κάποιε μάλιστα το κάνουν από τι πρώτε τάξει, κάποιε από τι μεγαλύτερε. Μόνο η Ισπανία και η Ιταλία μετά την τραγωδία που έζησαν δεν το έχουν κάνει και δεν θα το κάνουν μέχρι το Σεπτέμβριο. Και θεωρώ ότι για πολλούς λόγους τα παιδιά έπρεπε να προηγούνται και είναι σωστό να προηγούνται, όχι μόνο γιατί κινδυνεύουν λιγότερο από τον ιό, αλλά γιατί αυτά σαν ελπίδα της κοινωνίας μας και για ψυχολογικούς και για κοινωνικούς και για ένα σωρό άλλου λόγους πρέπει να ενταχθούν πάλι στην κοινωνία. Το δεύτερο, ε, όσον αφορά το γιατί τα παιδιά ε, μεταδίδουν λιγότερο, δεν είναι ακόμα σαφές έχουμε δεδομένα και από τη μία και από την άλλη κατεύθυνση. Έχουμε δεδομένα από μελέτες της Γαλλίας, πολύ πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες άλλων χωρών, ότι όντως φαίνεται να συμμετέχουν λιγότερο στη διασπορά τη νόσου. Έχουμε δεδομένα από μια μεγάλη γερμανική ομάδα ότι συμμετέχουν παραπάνω από όσο πιστεύουμε. Έχουμε δεδομένα από την Κίνα που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Science, ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά του κόσμου, ότι νοσούν λιγότερο αλλά συμμετέχουν περισσότερο στη μετάδοση. Θα το δούμε ούτε πρέπει να αποδεχόμαστε σαν γεγονός κάποια μελέτη η οποία ακόμα δεν έχει αξιολογηθεί από ανθρώπους όπως λέμε εμείς reviewers, peer reviewers είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά κάποιο τρόπο οι ειδικοί επιστήμονες που θα κρίνουν τη μελέτη για το αν πρέπει να δημοσιευτεί ή όχι. Κάθε μελέτη αντιπροσωπεύει τα δεδομένα μιας χώρας, συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα της Κίνας τον ΥΠΑ, των ΗΠΑ, των ΗΠΑ τη της Αμερικής, της Ιταλίας ή της Γερμανίας και κάθε χώρα οφείλει στον εαυτό της να έχει σιγά σιγά και τα δικά του δεδομένα. Η μελέτη των Γερμανών, για παράδειγμα, για να καταλάβετε γιατί μιλάμε, μιλάει για 16 μαθητές δημοτικού σχολείου. Μπορείς με 16 μαθητές δημοτικού σχολείου να πάρεις απόφαση για ένα εκατομμύριο 400.000 Έλληνες μαθητές. Λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Άρα αυτή η επιστημονική αβεβαιότητα πρέπει να δημιουργείται να γίνεται πεδίο αντιπαράθεση και να τσακώνονται κάποιοι και να λένε κάνετε λάθο, δεν είναι σωστό, έχετε, τα παιδιά τα χειρίζεστε με αυτόν τον τρόπο που είναι επικίνδυνο για αυτά, αυξάνετε τον κίνδυνο. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Νομίζω ότι εμεί κάνουμε το άνοιγμα αυτό γιατί κινδυνεύουν λιγότερο τα παιδιά. Μπορεί να μεταδίδουν και λιγότερο, δεν είναι ακόμα σίγουρο επιστημονικά. Θα περιμένουμε περισσότερη έρευνα από αυτού. Και ε, θεωρώ ότι θα παρακολουθήσουμε την επίπτωση που έχει στην πορεία του άνοιγμα αυτό, στην, πορεία της επιδημίας. Έτσι, όπως και τα άλλα μέτρα. Δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι ένα σωρό άλλα μέτρα. Ούτε είναι η εύκολη λύση το ότι όπως τα κλείσαμε, τα ξανανοίγουμε με την ανάποδη σειρά. Ούτε έτσι είναι. Τώρα ξέρουμε περισσότερα, είμαστε πιο επιφυλακτικοί, έχουμε δει την επικινδυνότητα του ιού... Ευτυχώ όχι τόσο πολύ στη χώρα μα και στη χώρα μα, αλλά όχι τόσο πολύ. Ξέρετε, να έχετε 473 θανάτου σε μια μέρα. Και να είστε το Ηνωμένο Βασίλειο, το περήφανο Ηνωμένο Βασίλειο, και η Ελλάδα να έχει έναν θάνατο. Για συγκρίνετε τα νούμερα. Δεν το λέω για να είμαστε περήφανοι. Θρυνούμε κι εμεί. Είμαστε συνάνθρωποι με αυτού. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα για το άνοιγμα τη κοινωνία. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι και το άνοιγμα των σχολείων. Με προσοχή, με παρακολούθηση του ρο. Με μέγιστη επιφύλαξη για την υγεία των παιδιών μα και όλων μα ακόμα πολύ περισσότερο σημαντικό η επαφή των παιδιών, όπως σας ακούσατε και χθε, με ευπαθείς ομάδες στον οικογενειακό τους περίγυρο. Αυτό μας απασχολεί. Άρα, μια ασθένεια που μεταδίδεται στο σχολείο, μα ενδιαφέρει να μεταδοθεί στον παππού και στη γιαγιά του παιδιού. Άρα, τα μέτρα εκεί είναι ακόμα πιο. Η επαγρύπνηση είναι ακόμα πιο σοβαρή, ακόμα πιο ισχυρή σύσταση. Εκεί να υπάρχει η επαγρύπνηση. Και έχουμε πει μάλιστα ότι αν ένα παιδάκι έχει στον κοινωνικό του περίγυρο, άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, να έχει δικαίωμα ο μπαμπάς του ή η μαμά του να υπογράφει μια δήλωση και να λένε έχουμε ευπαθή ομάδα στο κοινωνικό μας περίγυρο, χωρίς να λένε ποια είναι αυτή, χωρίς να λένε ποιο είναι αυτό το άτομο, με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και να, να έχει την, την επιλογή να μην πάει στο σχολείο. Τι άλλο δηλαδή περισσότερο πρέπει να κάνουμε. Η κυρία Μπουλούτζα από την Εφημερίδα Καθημερινή. Το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του οδηγίε για το πώ μπορεί κάποιο να φτιάξει μόνο του μάσκα από βαμβακερό ύφασμα ή από χαρτί. Θα επιτρέπεται η χρήση αυτού του είδου των μασκών ή κάποιο που τι χρησιμοποιεί θα κινδυνεύει με πρόστιμο, Είναι ενημερωμένε σχετικά οι ελεγκτικέ αρχέ. Επίση, γιατί του επισκέπτε καταστημάτων και μεταφορικών μέσων επελέγει η λύση του προστίμου και όχι τη απαγόρευση εισόδου εάν δεν φοράνε μάσκα. Καταρχάς, θέλω να φύγουμε από μια έτσι, έννοια που έχει σαν κέντρο και πυρήνα να αφορά στο πρόστιμο και να κινηθούμε προς μια α, πορεία, μια στρατηγική, η οποία έχει την εκπαίδευση και την τήρηση των μέτρων δημόσιας υγείας. Και η μάσκα είναι το τρίτο και τελευταίο μέτρο σε αυτή τη στρατηγική. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι η τήρηση των αποστάσεων, η αποφυγή του συνωστισμού, όταν αυτό είναι εφικτό, η υγιεινή των χεριών. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ χρήση μάσκα χωρί υγιεινή των χεριών. Είναι για μένα σούπερ απαραίτητο. Ε, σαν Επιτροπή, το συζητήσαμε πάρα πολύ το θέμα αυτό και ξέρετε ότι μερικοί λένε φάσκεται και αντιφάσκεται, χωρί να ξέρω την πραγματικότητα. Προσπάθησα να το εξηγήσω χθε. Θα το πω και σήμερα με δύο απλά λόγια. Τότε είχαμε μέτρα αυτοπεριορισμού. Είχαμε απαγορευτικό. Δεν μετακινούμαστε έξω. Τώρα ανοίγει ο περιορισμό στη μετακίνηση και μπορούμε να μετακινηθούμε. Πού είναι ο χώρο που παρατηρεί το μεγαλύτερο συγχρονισμό αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μα, Είναι τα μέσα μαζική μεταφορά. Άρα έχει μεγάλη σημασία στα μέσα μαζική μεταφορά να έχει κάποιο τη χρήση μάσκα για να προστατέσει του άλλου από τον εαυτό του. Αυτά είναι τα επιστημονικά δεδομένα. Για όλα τα άλλα μέρη, όπου υπάρχει στενή επαφή ενό εργαζόμενου με τον συνάνθρωπό του, λιγότερο από 1,5 μέτρο, βασικέ διεργασίε στη ζωή μα, η κόμωση, το κομματίριο, η αισθητική που αφορά την υγιεινή μα, το πρόσωπο, πράγματα τα οποία έχουν άμεση επαφή με τον άνθρωπο, οι χειριστέ νοπών, μη τυποποιημένων τροφίμων στα σούπερ μάρκετ, εκεί είναι καλό να χρησιμοποιείτε μάσκα για πολλού λόγου. Για λόγου υγιεινή και για λόγου που ξεπερνούν και την πανδημία, αν θέλετε. Και έχουν ίσως νόημα από του χρόνο να το συζητάμε και στην καθημερινότητα μιας γρήπης. Άρα, τότε δεν υπήρχαν αυτά. Τώρα υπάρχουν. Τώρα ανοίγει η κοινωνία. Γι' αυτό τοποθετηθήκαμε υπέρ της μάσκας θα σας πω πάλι με πολλή μετριοφροσύνη, με πολύ σκέψη, με, πολύ, με πολλές αντιρρήσεις μέσα στη συζητήσεις μας στην Επιτροπή, με πολλά επιχειρήματα υπέρ και κατά, με το επιχείρημα το ότι αυτό ίσως θα πρέπει να είναι το πρώτο μέτρο που αργότερα θα καταργηθεί αλλά τα μέτρο, και δεν πρέπει να μας παίρνει την προσοχή από τα μέτρα υγιεινής, τα μέτρα απόστασης, αλλά στο μετρό δεν μπορούν να τηρηθούν. Ε? Και εδώ ερχόμαστε στις διαφοροποίησεις τη ισχυρής σύστασης από την απαγόρευση. Και η ισχυρή σύσταση φυσικά και υπάρχει, όπου υπάρχει κλειστό χώρο. Η απαγόρευση έχει έννοια με την εφαρμογή του μέτρου. Και εδώ έχει δίκιο η δημοσιογράφο ότι πρέπει να εξεταστούν και εναλλακτικέ μέθοδοι του πώς μπορεί να ισχύσει κάτι ε, χωρίς να, να, υπάρχει μπροστά μας πάντα η απειλή του προστίμου. Ε, αλλά το πρόστιμο σε αυτή τη φάση, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Υπουργός μου τα πει καλύτερα, τα ξέρει καλύτερα από μένα αυτά, ε, λειτουργεί σαν αποτρεπτικό περισσότερο του να, του να μην τηρεί κάποιο μια διαδικασία που αφορά τη δημόσια υγεία όλων μα. Και ιδιαίτερα σε ένα χώρο όπω ένα μέσο μαζική μεταφορά. Που είναι και πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί η εφαρμογή ενό προστήμου. Ε, διορθώστε με, Υπουργέ, αν κάνω λάθο, σε τέτοιου χώρου. Αλλά φανταστείτε τώρα κάποιο ο οποίο μπαίνει σε ένα μέσο μαζική μεταφορά, φοράνε όλη μάσκα, αυτό δεν φοράει και φταρνίζεται. Τι έχει να γίνει. Και δεν φταρνίζεται. Αν φταρνίζεται λόγω του ιού, είναι το κακό σενάριο. Αν φταρνίζεται γιατί έχει μια αλλεργία, είναι ένα καλό σενάριο το οποίο δεν μπορεί να το αποφύγει. Αλλά φανταστείτε τι επεισόδια μπορεί να, να γίνουν εκεί πέρα κοινωνικό αντίκτυπο μεγάλο. Θέλει προσοχή. Εμεί αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχυρή σύσταση για του κλειστού χώρου. Βάλαμε μια υποχρέωση. Σαν Επιτροπή, μα ζητήθηκε να πούμε πού θεωρούμε ότι είναι υποχρεωτικό. Είπαμε πού θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό σε αυτή τη φάση. Και μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, αν πάμε καλά. Και ε, θεωρήσαμε ότι η πρώτη έννοια τη υποχρεωτικότητα είναι τα μέσα μαζική μεταφορά οι χώρε στου οποίου έρχεται σε πολύ στενή επαφή ο εργαζόμενο με τον εξυπηρετούμενο και ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την προσωπική υγεία και χώροι όπου εργάζονται άνθρωποι που χειρίζονται νοπά μη τυποποιημένα τρόφιμα. Μένουμε εκεί προ το παρόν και ξέρω ότι θα, στο μέλλον θα επεξεργαστούμε και άλλε λύσει και άλλε προτάσει όπω αυτέ έρχονται και συζητιόνται από την Επιτροπή. Η φασμάτινη χάρτινη. Να πω γι' αυτό. Φυσικά, και αυτό εννοούμε. Δεν εννοούμε την ιατρική μάσκα, εννοούμε την μη ιατρική μάσκα. Η ιατρική μάσκα είναι προτεραιότητα και είναι κρίσιμη σημασία να υπάρχει επάρκεια ιατρική μάσκα στου υγειονομικού χώρου. Φυσικά και αυτό εννοούμε από την αρχή. Μιλάμε για μη ιατρική μάσκα. Είτε είναι υφασμάτινη, είτε είναι πάνινη, είτε είναι χάρτινη, η οποία μπορεί να φτιάχνεται με απλέ διαδικασίε στο σπίτι μα ή να την αγοράζει κανεί από το εμπόριο. Δεν χρειάζεται να την αγοράσει κανεί από το εμπόριο. Μπορεί να τη φτιάξει στο σπίτι του. Ξέρω ότι υπάρχει δική ομάδα του Υπουργείου, που οποία δουλεύει σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία για να φτιαχτεί βιντεάκι και σποτάκι για, αυτά, για αυτή την απλή κατασκευή μια μάσκα που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε από εμά για τον περιορισμένο χρόνο που θα είναι στα μέσα μαζική μεταφορά. Και καλό, επευκαιρία ευκαιρία, είναι να λέμε ότι είναι να αποφεύγουμε όταν μπορούμε αυτή την περίοδο τα μέσα μαζική μεταφορά να χρησιμοποιούμε ένα άλλο μέσο. Υπόθηκε νομίζω τι προηγούμενε μέρε να βρούμε και εναλλακτικού τρόπου μετάβαση συνεργασία μα αν αυτό είναι δυνατό. Να το Η κυρία Ευθυμιάδου από την εφημερίδα Έθνο και το healthreport.gr. Σε ποια επιστημονικά δεδομένα στηρίχθηκαν οι αποφάσει και ανοίγουν συγκεκριμένα μικρά καταστήματα λιανικού εμπορίου στι 4 Μαου και όχι όλα, αφού ούτω ή άλλω παντού θα ισχύουν οι αποστάσει ασφαλεία και τα μέτρα προστασία όπω οι μάσκε, γιατί παραδείγματο χάρη ανοίγουν τα καταστήματα με λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού και όχι τα καταστήματα υποδημάτων. Γιατί ανοίγουν πρώτα υπηρεσίε όπω τα κέντρα αισθητική, όπου πελάτη και αισθητικό είναι πρόσωπο με πρόσωπο σε απόσταση αναπνοή, και δεν ανοίγουν οι καφετέρειε, οι οποίε θα είναι σε εξωτερικό χώρο και με αποστάσει. πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πραγματικά έτσι προκλητική, αλλά μου αρέσει. να πω εδώ δύο-τρία πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και έχουν να κάνουν βέβαια σχέση και με την οικονομία της χώρας την οποία εμείς σαν υγειονομικοί επιστήμονες τη βλέπουμε με δέος λιγάκι και ίσως να διαβάσετε και τις δηλώσεις των Ηνωμένων ΕΕ Εθνών για το τεράστιο αντίκτυπο που έχει αυτή η πανδημία σε οικονομικό επίπεδο γι' αυτό έβαλα μία πρόταση μόνο στο Δελτίο Τύπου ε, δεν είμαστε αμέτωχοι αυτής της επιβάρυνσης και είχαμε πολλαπλές συναντήσεις και σαν Υπουργείο και η Επιτροπή, αλλά και μέλη τη Επιτροπής, με το Υπουργείο Ανάπτυξη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξη, ο οποίο πραγματικά ήθελε ε, να ανοίξει και περισσότερα καταστήματα, ε, και είπαμε ότι πρέπει να αρχίσουμε σταδιακά. Άρα δεν είναι το είδο, αλλά ο αριθμό. Και επελέγει από το Υπουργείο και τον Υφυπουργό Ανάπτυξη ε, να είναι το 10%. Αυτό είναι η αριθμή που, που είδατε των ατόμων, των επαγγελμάτων. Του, του, της, των κατηγοριών του λιανεμπορίου που επανέρχονται σε αυτή τη μερική κανονικότητα είναι το 10%. ακριβώς γιατί δεν θέλαμε ένα τεράστιο όγκο εργαζομένων να έρθει στην εργασία και μονομία να αυξηθούν οι επαφέ με άτομα, πελάτε, σε εκατομμύρια την ημέρα. Ξέρετε τι είπα να πει να έχει 2,5 εκατομμύρια επαφέ την ημέρα από 500.000 εργαζόμενου στο λιανεμπόριο. Δεν υπήρχε πιθανότητα να μην υπάρξει διασπορά. Και σε αυτό βέβαια μα βρήκε απόλυτα σύμφωνο και η πολιτική προστασία, γιατί και ο Υπουργό ήταν παρόν στι περισσότερε από αυτέ τι συναντήσει. Ε, Εμεί, σαν επιστήμονε, θεωρήσαμε εσύ. ότι με δεδομένη την οικονομική δυσκολία, με δεδομένο το ότι έπρεπε να γίνει ένα άνοιγμα πολύ σταδιακά και θα συνεχίσει να γίνεται σταδιακά, ένα πολύ μικρό αριθμό έπρεπε να ανοίξει. Δεν πήραμε εμεί την απόφαση το τι θα ανοίξει, αλλά υπάρχουν πολλά λογικά πράγματα μέσα σε αυτά που είπατε. Παραδείγματο χάρη, η αθλητική υπόδειση-ένδυση. Εφόσον επιτρέπεται η ατομική άθληση, γιατί να μην επιτρέπεται το κατάστημα που έχει αθλητική υπόδειση-ένδυση. Ένα παράδειγμα. Το δεύτερο, αισθητική. Το είπαμε και προηγουμένω. Κομωτήριο αισθητική είναι. Ήδη που έχουν, Είναι πράγματα τα έχουν να κάνουν με την υγιεινή μα. Ε, και ξέρουν περισσότερα από αυτά ε, ε, ο κόσμο. Εμεί δεν τα έχουμε ζήσει τον τελευταίο καιρό τόσο έντονα, γιατί είμαστε στο άγχο τη ε, καθημερινότητα του ιού. Αλλά σίγουρα ο κόσμο θέλει να περιποιηθεί και το πρόσωπό του, θέλει να περιποιηθεί ε, την κόμη του, θέλει να περιποιηθεί ε, πράγματα που αφορούν την προσωπική του υγιεινή. Άρα, με αυτό το σκεπτικό, φαντάζομαι, καλά έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξη και επέλεξε κάποιε κατηγορίε που είχαν να κάνουν σχέση με την προσωπική υγεία, αλλά πάντα με γνώμονα τον αριθμό και όχι το είδο. να το πω αυτό. Δεν ναι. ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι τι άλλο ρώτησε, υπήρχε και κάτι άλλο στην ερώτηση. Για τις... Να προσθέσω κάτι, ότι το κομμάτι που αφορά τις επιχειρήσεις που άνοιξαν ε, αντιμετωπίζεται όχι μόνο με το τι θα θέλαμε να ανοίξει, αλλά πέρα από τις επιδημιολογικές παρατηρήσεις, Συνήθυκα. το βασικότερο είναι και πώς επιχειρησιακά το άνοιγμα αυτό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μπορούν και τα προβλήματα να δημιουργηθούν. Δηλαδή, στον αλγόριθμο του τι θα ανοίξει, προφανώς έπαιξαν ρόλο και ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στις συγκεκριμένε επιχειρήσεις και ο συνολικός αριθμός των ίδιων των επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια και δι' στα μετροπολιτικά κέντρα. Προφανώς η διασπορά η χωροταξική αυτών των επιχειρήσεων. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Πόσο εύκολο είναι να ελέγξουμε ξεκινώντας σαν πρώτο βήμα περιοχές ή οικοδομικά τετράγωνα... που έχουν κυρίως συντριπτικά σε 90% ε, ανάπτυξη, ε, εστιατόρια και λιανικό εμπόριο ένδυσης. Τουλάχιστον μέσα στην Αττική ξέρουμε εκατοντάδες τέτοιες περιοχές. Και το τέταρτο σημείο στον αλγόριθμο που αφορούσε το τι θα προτάξουμε για να ανοίξουμε... ήταν και η δυνατότητα ελέγχου τήρηση των μέτρων. Προφανώ το κάθε Υπουργείο πρότεινε με βάση τα βήματα. Ερχόταν το κάθε Υπουργείο και έλεγε στι 4, στι 11, στι 18, στι 25. Το έτερο Υπουργείο έλεγε στι 4, στι 11, στι 18, στι 25. Το ίδιο γινόταν από όλα τα Υπουργεία. Η οριζόντια ανάλυση όμω αυτού αποδείκνει ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσουμε αυτό το βηματισμό. Άρα δεν έχει να κάνει με το τι θα θέλαμε. Έχει να κάνει με το τι θα μπορούσαμε. Και είναι πολύ σημαντικό να περιμένουμε αυτή την πρώτη εβδομάδα να αξιολογήσουμε τα δεδομένα. Το ξαναλέω ότι είμαστε χαρτογράφητα νερά. Η πίεση που ασκείται προφανώ λόγω των οικονομικών δεδομένων που συνοδεύουν το κλείσιμο αυτών είναι μεγάλη. Όμω έχουμε διανύσει μια δύσκολη περίοδο. Και θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα. Κανεί δεν ξέρει πώ θα αντιδράσει συνολικά το σύνολο όλων αυτών των μέτρων που πήραμε. Ενώ επιχειρησιακά πώς θα μπορεί να ελεγχθεί. Το ζητούμενο είναι ότι παραμένουμε σε πλήρη εγρήγορση, τρέχουμε όλα τα μοντέλα που χρειάζονται... για να μπορέσουμε α, όπως και να εξελιχθεί το ρο να είμαστε εκεί. Και το είπα από την πρώτη στιγμή. Εάν μπορέσουμε και τηρήσουμε τα μέτρα... νομίζω ότι σταδιακά, σε λίγες εβδομάδες... όλη αυτή η συζήτηση θα είναι περιτή. Εάν δεν τα τηρήσουμε τα μέτρα... Εάν δούμε συμπεριφορέ που, συγγνώμη, αλλά θα το πω δημόσια, εδώ και δύο-τρει μέρε υπάρχει μια απίστευτη κινητικότητα, λε και όλα έχουν τελειώσει. Νομίζω ότι θα βρεθούμε προ-απρόπτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν έχει να κάνει ούτε με αυστηρό ύφο, δεν έχει να κάνει ούτε με το να κουνάμε το δάχτυλο σε κανέναν. Έχει να κάνει με την αλήθεια που πρέπει να λέμε στον ελληνικό λαό. Με μια τεράστια προσπάθεια που έχει κάνει στην τριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, σε μια πρώτη φάση, πριν να ολοκληρώσουμε τη φάση. Δεν φωνάζουμε για το τριήμερο έτσι θελικά ή αιμονικά, το τριήμερο είναι πολύ σημαντικό διότι είναι οι τρεις ημέρες που είναι η βάση της καινούργια φάσης που θα ξεκινήσει από Δευτέρα. Δεν θέλουμε δηλαδή στην καινούργια φάση να, συνοδευ... να συνοδευτεί με περιστατικά ή με συγχρονισμούς ή με καταστάσεις οι οποίες θα τραβάμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει να κάνει με το επιχειρησιακό μας σχέδιο. Έχει να κάνει με την επιτελική μας δομή. Έχει να κάνει με τις πραγματικές δυνατότητες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η λογική που λέει γιατί άνοιξε το ένα, γιατί δεν άνοιξε το άλλο, γιατί δεν άνοιξε το παράλληλο, μπορεί να βοηθάει του πάντε σε μια γενική συζήτηση, όμω η πραγματικότητα είναι μία. Τα κριτήρια είναι συγκεκριμένα, οι δομέ είναι συγκεκριμένε και το αποτέλεσμα το οποίο θα πρέπει να βγει μέσα από αυτή τη διαδικασία πάλι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο και θα αφορά μία παράμετρο: την υγεία του Έλληνα πολίτη. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Θυμήθηκα ένα επιδημιολογικό κριτήριο επαφορμή αυτών που έλεγε ο υπουργό, ότι οι καφετέρειε, για παράδειγμα, και οι χώροι εστίαση ήταν από του χώρου που έκλεισαν ταυτόχρονα με τα σχολεία και ήθελα να το αναφέρω στην ερώτηση δημοσιογράφου και ήταν το τελευταίο σημείο που έβαλε στο ερώτημά τη. Είναι χώροι οι οποίοι παρατηρείται μεγάλο συγχρονισμό. Και είναι από του χώρου οι πολύ μα ενδιαφέρει να μην είναι χώροι οι οποίοι θα ανοίξουν ταυτόχρονα με άλλου πολύ κρίσιμου επιδημιολογικά για την πορεία της επιδημίας ε, χώρου. Άρα, θέλει λίγο προσοχή. Τα, ξέρω χώρες οι οποίες επανέρχονται στην κανονικότητα και όταν υπάρχει εθνική γιορτή, ε, απαγο... ε, βάζουν ολικό lockdown. Ολικό απαγορευτικό. Γιατί είναι μια στρατηγική αντίστοιχη με αυτή που ακολουθήθηκε για το καρναβάλι τότε, στην αρχή της επιδημίας στη χώρα μας και κάποια μεγάλα καρναβάλια δυστυχώς στο εξωτερικό που δεν τα κατάφεραν τόσο καλά γιατί δεν τήρησαν άλλα μέτρα είναι η λογική του δεν θέλω μαζικά να εισέρχεται κόσμο σε στενή επαφή μεταξύ του. Αυτό είναι η κύρια λογική. Είναι επιδημιολογική. Έχει να κάνει σχέση με την απόκριση τη χώρα, την ηχνηλάτηση που είπε ο Υπουργό πολύ ωραία. Και έχει να κάνει βέβαια και με, την, με το resilience, την ανθεκτικότητα του συστήματο υγεία, το οποίο το παρακολουθεί ε, διαχρονικά στην φάση τη επανόδου. Η κυρία Γεωργαντά από την εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο. Κύριε Κοντοζαμάνη, η κυβέρνηση προτρέπει, μόλι επιτραπεί η κυκλοφορία και εκτό νομοκατοικία, συνταξιούχου και ηλικιωμένου να πάνε στα χωριά και τα εξοχικά του. Έχει διασφαλιστεί ότι οι περιφερειακά νοσοκομεία και κέντρα υγεία μπορούν να διαχειριστούν του ανθρώπου αυτού σε περίπτωση που νοσήσουν από το νέο ιό. Πώ θα διασφαλιστεί η υγεία των ίδιων αλλά και των επισκεπτών όταν το χωριό του γεμίσει κόσμο κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η κυβέρνηση επιτρέπει καταρχήν τη μετακίνηση όλου του πληθυσμού και εκτός της περιφερειακής ενότητας στην οποία κατοικεί, διαμένει, σε όλη την επικράτεια, 15 μέρες από την επόμενη Δευτέρα. Τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει, οι αποφάσεις που έχουμε πάρει, οι οδηγίες που έχουμε δώσει, ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει, αφορά όλες τις δομές του συστήματος υγείας σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε κρούσμα κορονοϊού, σε κάθε γωνιά της χώρας. Δεν αλλάζει τίποτα από τη Δευτέρα. Έχουμε πει ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Ό,τι γινόταν μέχρι σήμερα και στην περιφέρεια και στα περιφερειακά νοσοκομεία και σε κέντρα υγεία και σε άλλες δομές θα συνεχίσει να γίνεται. Το σύστημα θα βρίσκεται σε ετοιμότητα. Να θυμίσω ότι την περίοδο αυτή που διανύουμε στα περιφερειακά νοσοκομεία υπήρχαν κλίνες οι οποίες ήταν δεσμευμένες αποκλειστικά για τις περιπτώσεις του κορονοϊού. Τα κέντρα υγείας είχαν οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίσουν περιστατικά, ύποπτα ή, ή επιβεβαιωμένα. Τα νοσοκομεία, όλα τα περιφερειακά και τα μεγάλα νοσοκομεία, στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, ακολουθούσαν συγκεκριμένες διαδικασίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά. Επομένως... Στο, σχεδιασμός μας, στο σχεδιασμό μας δεν αλλάζει τίποτα. Θα είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας μας να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε περιστατικό. Να προσθέσω α, αν κάτι. Α, <σχελίδι> <σχελίδι> α, <σχελίδι> ότι... Με πήρατε το λόγο. <σχελίδι> ναι, κύριε Καθηγητά μου. Να προσθέσω κάτι. Η πρόθεση είναι μετά τις 18 ειδικά σε κάποιε μεγάλε ηλικίε, να δώσουμε τη δυνατότητα να μεταβούνε στα εξοχικά του κάτω από συγκεκριμένε διαδικασίε, κάτω από συγκεκριμένου όρου, που όλα αυτά θα προκύψουν μέσα από την, τα επιδημιολογικά φορτία και του πολλαπλασιαστέ που εκείνη την περίοδο θα έχουν κατοχυρωθεί για την κάθε περιοχή. Άρα. Προφανώς όλα αυτά θα γίνουν με ξεκάθαρους κανόνες και πρωτόκολλα που ο στόχο δεν είναι απλά και μόνο να στείλουμε του ανθρώπου αυτού στα χωριά του και να νοσήσουν. Ο στόχο είναι να του δώσουμε διέξοδο και ψυχικό και ψυχολογικό σε όλη αυτή την προσπάθεια που έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλέ εβδομάδε. Άρα, υπομονή. Μέχρι τι 18 Μαου, έχουμε μπροστά μα ένα βουνό να ανέβουμε και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Κάτι ανάλογο ήθελα να πω. Ε σκεφτόμαστε μάλλον το ίδιο, ότι δεν πάνε στα χωριά οι άνθρωποι για να κολλήσουν τον ιό. Μακάρι να μπορέσουν να πάνε στα χωριά για να μην κινδυνεύουν τόσο από την κυκλοφορία του ιού στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία ήταν, κατά κάποιο τρόπο λειτουργήσαν και σαν επίκεντρα τη επιδημία στη χώρα μα. Αυτή ήταν η στρατηγική. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουν όλοι, αλλά όσο περισσότεροι το καταφέρουν και επιλέξουν αυτοί το να ζήσουν αυτό το καλοκαιρινό διάστημα στο χωριό του σε συνθήκε πολύ καλύτερε, πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία για έξοδο στην Ήπεθρο, για αρέωση, όχι για συνοστισμό στο καφενείο, προς Θεού. Έτσι. Δεν πάνε στο χωριό για να κολλήσουν τον ιό, πάνε στο χωριό για να μην κολλήσουν τον ιό. Λοιπόν, ακούσαμε τα βασικά. Καταρχήν, η εξέλιξη τη πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μα έχει μόνο 15 νέα κρούσματα σήμερα. 74 συμπολίτε μα βγήκαν από τι μονάδε συντατική θεραπεία. Ο κύριο Χαρδαλιά αναφέρθηκε από Δευτέρα. Μετά από τη Δευτέρα βγαίνουμε, αλλά χέρια, αποστάσει, μάσκε μπαίνουν για τα καλά στη ζωή μα. Και ο υφυπουργό αθλητισμού έδωσε του βασικού άξονε για το πώ θα γίνει η μετάβαση και στην κανονικότητα για τον αθλητισμό.